καλώς το. Γεια σας, παιδιά. Πολύ καλά. Από εδώ είμαστε. Απλές και μικρές ερωτήσεις για τον Σόκρα, ένας καινούριος καλλιτέχνης σε αυτόν τον δύσκολο πλανήτη. Σόκρα, γεια. Γεια, είμαι ο Σόκρα. Ασχολούμαι με τη φυσαρμόνικα εδώ και 6 χρόνια. Και από πότε έχεις αποφασίσει να προσφέρεις τέτοιους παλιούς ρυθμούς σε μία δύσκολη κοινωνία τώρα. Υπάρχουν ρυθμούς δύσκολους, δηλαδή πιο εμπορικό. Ψηφιακή μουσική και τέτοια. Ψηφιακή, ρεγετόν. Ναι. Από πότε. Επειδή ο πατέρας μου άκουγε έτσι πιο 80's, από blues, rock, hard rock, εκεί. Και πήρα και εγώ έτσι το μικρόβιο, ας το πούμε, γιατί μικρόβιο είναι. Και συνεχίζω ακόμα να εξελίσσουμε στην ουσία. Αλλά είναι δύσκολο τη σήμερα ημέρα να κρατήσεις κάτι τόσο παλιό. Και ο στόχος ποιο είναι. Και ο στόχος είναι επαναστατικό ή απλά θέλεις να προσφέρεις το ταλέντο σου μόνο, γιατί υπάρχει δύο. Εμένα ο στόχος μου είναι όταν πιάνω την φυσαρμόνικα και πάνω απ' έξω, οι άλλοι που κάτω να σωπαίνουν και να ακούνε. Ό,τι και αν είναι αυτό. Να μην μιλάει κανείς, να ακούει αυτό. Τώρα έχεις μια σταθερή βάντα ή είσαι διαθέσιμος. Είμαι διαθέσιμος, γενικά είμαι διαθέσιμος και να έχω σταθερή βάντα, πάντα θα είμαι διαθέσιμος. Αυτό είναι καλό, βέβαια. Θεωρείς ότι μια βάντα, μια καλή βάντα. Θα γίνει μια καλή βάντα μόνο οι μέλη της βάντας πρέπει να είναι όλοι φίλοι? Γιατί είναι δύσκολο να έχεις μια βάντα. Σίγουρα πρέπει να είμαστε δεμένοι σαν άτομα στην μπάντα, ξέρω εγώ. Δεν μπορεί να είμαστε να μιλάμε μια φορά το μήνα και να κάνουμε πρόβα μια φορά το μήνα και να παίζουμε live, ξέρω. Λοιπόν, Σόκρα, ευχαριστούμε πολύ για την συνέντευξη. Και απλά, πού θα σε βρούμε? Θα με βρείτε στο κανάλι μου στο YouTube Σόκρα TV. Πατήστε like, καμπανάκια, subscribe, ξέρω εγώ θα πατήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.